πρακτικά. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω δίνοντας κάποιες σύντομες απαντήσεις όσα είπε πριν ο κύριος Βελόπουλος. Καταρχήν, επειδή παρακολουθώ τον πρόεδρο από το 2007, μου έκανε εντύπωση που η κριτική του εστιάστηκε στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ίσως κάτι σημαίνει αυτό. Αλλά για να πάω λίγο στα πιο σοβαρά, επανέφερε το θέμα της λίστας των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης. Είναι ρητή και δεδομένη η θέση της κυβέρνησης. Το έχει πει ο κύριος Πέτσης από τις 10 Απριλίου μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Τα χρήματα, τα ποσά θα δοθούν στη δημοσιότητα. Έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα τα μέσα τα οποία έχουν μπει στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί αυτό το θέμα πλήρως και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να το συμψηφίζει με την λογική που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου χρησιμοποιούσαν κονδύλια από τις ΔΕΚΟ για να κάνουν κομματική επικοινωνία. Εδώ έγινε το ακριβώς αντίθετο. Έγινε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει στο σταμάτημα του ιού. Όσον αφορά στο θέμα της επίρειας στα εθνικά μας θέματα, δεν μιλάμε για μειωμένη επίρεια πουθενά. Αυτό είναι σαφές. Η εξωτερική μας πολιτική συνοψίζεται στο ότι προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία χρονίζουν εδώ και δεκαετίες και όπως είδαμε με την πρόσφατη επιτυχημένη συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία, το κάνουμε. Πετυχαίνουμε με αυτή την πολυδιάστατη, εμπροστοβαρή, υπερκινητική πολιτική να διασφαλίσουμε τα ελληνικά συμφέροντα, να προστατεύσουμε κάθε σπιθαμή ελληνικής γης και να προασπίσουμε βεβαίως την ειρήνη και την πρόεδρο και την ευημερία στην περιοχή. Ερχόμενος τώρα στο νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που εισάγει στην οικονομική μας ζωή ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ένα εργαλείο που αποκαλύπτει το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την οικονομία. Μια οικονομία με τη μεσαία τάξη να διαδραματίζει έναν κυρίαρχο ρόλο, γιατί για εμάς, το λέμε άλλη μια φορά, δεν είναι ταξικός εχθρός. Όμως την σκεφτόμαστε, την πιστεύουμε ως ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Μια οικονομία με ίσες ευκαιρίες για όλους και κοινωνική δικαιοσύνη. Με ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία. Με ανάδειξη της σημασίας της εργασίας, όχι ως μέσου βιοπορισμού των πολιτών μόνο, αλλά και ως μέσου που οδηγεί στην ασφάλεια όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Όπως αποδείξαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επιδοτούμε την εργασία των πολιτών, ώστε να τους παρέχουμε την αναγκαία ατομική και κοινωνική ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν καλύτερα και να προοδεύσουν. Διότι θεωρούμε, όπως θεωρούν και όλοι στον δυτικό μας πολιτισμό, ότι η εργασία αποτελεί στοιχείο ολοκλήρωσης της προσωπικότητας του πολίτη, στοιχείο καθορισμού και προσδιορισμού του εντός του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό φροντίζουμε και διασφαλίζουμε τη προστασία των θέσεων εργασίας. Δεν θα πρωτοτυπήσω αν πω ότι ζούμε στην εποχή των μεγάλων ανισοτήτων. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Ανισότητες τις οποίες δυστυχώς βλέπουμε να αυξάνει η τεχνολογία, που αξιοποιείται καλύτερα από τους πιο ισχυρούς, ώστε να τους επιτρέψει με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν περισσότερο τα εσόδά τους. Το 2017 τα νούμερα ήταν συγκεκριμένα. Το πλουσιότερο 1% παγκοσμίως έλαβε το 82% του παραγόμενου πλούτου. Στη χώρα μας ευτυχώς το πλουσιότερο 10% την ίδια εποχή κατήχε το 42% του συνολικού πλούτου. Η παράταξή μας, και αυτό είναι δεδομένο, μάχεται για να διορθώσει την κατάσταση αυτή. Πιθανόν και οι άλλες παρατάξεις μέσα στο Κοινοβούλιο να κάνουν το ίδιο. Εμείς εφαρμόζουμε μια φιλελεύθερη πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, ώστε να καταστεί εφικτό για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες το ελληνικό όνειρο. Η δυνατότητα δηλαδή να προοδεύσουν στα ίσια, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική τους θέση. Να πάνε πιο μπροστά πρακτικά από τους γονείς τους, να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν. Καταπολεμούμε τη διαιώνιση των παγίδων φτώχειας. Στόχος και όραμά μας είναι για όλους όσους το θέλουν πραγματικά και εργάζονται σκληρά για να το πετύχουν, να γίνει εφικτή η οικονομική και κοινωνική κινητικότητα. Η μεγάλη οικονομική κρίση που βίωσε η πατρίδα μας εγκλώβησε πολλούς συμπολίτες μας σε ένα φαύλο κύκλο. Σκεφτείτε τους ανθρώπους που δεν έχουν διαμορφώσει τα απαραίτητα προσόντα για να μπορούν να βρουν μια καλύτερη εργασία.
που δεν έχουν τα αναγκαία εχέγγυα για να διανοηθούν από τις τράπεζες και αισθάνονται εγκλωβισμένοι χωρίς να έχουν την προοπτική εξόδου. Ακριβώς αυτή τη διέξοδο προσπαθεί η κυβέρνηση να παράξει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Για να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εξόδου από τη φτώχεια, χρειάζεται κεφάλαιο και όχι επιδόματα. Και δεν χρειάζεται μόνο κεφάλαιο όπως έχει λεχθεί ήδη, αλλά και πληροφόρηση. Σωστή πληροφόρηση για το τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτό το κεφάλαιο για να μπορέσει να χτίσει καλύτερα τη ζωή του. Να μπορέσει να ολοκληρώσει, παραδείγματος χάρη, την αποπληρωμή του δανείου του, να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση, παράγοντας πλούτο και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του συνόλου της χώρας. Ορθώς το τοποθέτησε ο κύριος Σταϊκούρα σε μία ομιλία του, ότι το σχέδιό μας για τη χώρα έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Τον πλούτο, τη σύνθεσή του και την αναδιανομή του. Γιατί όμως δημιουργείται από την κυβέρνηση αυτό το εργαλείο? Γιατί οι τράπεζες, όπως αποδείχθηκε κατά τα χρόνια της φοδρής οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν τελικά να ανταπεξέλθουν απόλυτα σε αυτό το ρόλο. Η πανδημία και οι έκτακτες συνθήκες που αυτή δημιούργησε προκάλεσαν προφανώς τεκτονικές αλλαγές στην οικονομική μας ζωή. Αν και αντιλαμβάνομαι τους χρηματοοικονομικούς κανόνες που πρέπει να τηρούν, είναι σαφές ότι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και να προβούν στη στήριξη των επιχειρήσεων. Να χορηγήσουν δάνεια, απελευθερώνοντας ρευστότητα που τόσο έχει ανάγκη η επιχειρηματικότητα. Όλοι και οι τράπεζες προφανώς πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Σαφώς δεν συναντιόμαστε ως παράταξη με όσους μιλούν για χορήγηση χρημάτων χωρίς κανένα τραπεζικό κριτήριο. Αλλά η κρισιμότητα των στιγμών απαιτεί και από αυτούς την αντίστοιχη ευελιξία και καλή διάθεση. Επειδή όμως η κοινωνία δεν είναι μόνο οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οι μικρές, ο απλός καταστηματάρχης, οι απλοί πολίτες, εισάγουμε ακριβώς αυτόν τον θεσμό των μικροπιστώσεων. Τη σημασία του εργαλείου αυτού την είχε άλλωστε αντιληφθεί και η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως μας το εξήγησε αναλυτικά πριν ο κύριος Δραγασάκης, και χαιρόμαστε γι' αυτό, δεν προλάβανε να το υλοποιήσουν γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει συμφωνούν. Και με την ευκαιρία να πω ότι δεν χρειάζεται να έχει καμία ανησυχία, γιατί το πρόγραμμα, το σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας θα είναι ακριβώς έτσι όπως το οραματίζεται και εκείνος και διάφορο από αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες στη χώρα μας. Εισάγουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα δανείων, χορήγησης δανείων ως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε τον νέο άνθρωπο που επιθυμεί να ξεκινήσει τη δική του μικρή επιχείρηση, αλλά και τον μεγαλύτερο ηλικιακά πολίτη, τον πολίτη που έχει εξοικείωση με την τεχνολογία, ενισχύουμε τον νέο φοιτητή που επιδιώκει να πραγματοποιήσει τις σπουδές του για να προχωρήσει καλύτερα στη ζωή του, τις μονογονεϊκές οικογένειες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αναθέτουμε την επίβλεψη αυτού του παράλληλου τραπεζικού συστήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, την πλέον κατάλληλη για την εποπτεία αυτού του νέου συστήματος. Ενισχύουμε δηλαδή στην πράξη, με όλα τα μέσα, την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Μια κοινωνία που παρακολουθεί και λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι που το λέω αυτό, με ντροπή και οργή τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες μέρες και ώρες στην πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ κατά την τετραετή διακυβέρνησή του είναι πολλά και χιλιοϋπομένα. Τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Το σοβαρότερο όμως ήταν η προσπάθειά τους να ελέγξουν τους θεσμούς, να αλώσουν τα κρίσιμα θεσμικά αντίβαρα και να χειραγωγήσουν τη δικαιοσύνη. Οι πρόσφατες συνομιλίες που βλέπουν και νομίζω θα μας απασχολήσουν στο μέλλον στο φως της δημοσιότητας, του τότε Υπουργού Επικρατείας και ουσιαστικά νούμερο 2 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με έναν επιχειρηματία, τον κύριο Μιονή, αποδεικνύουν το θεσμικό κατήφορο της προηγούμενης περίοδου. Έναν κατήφορο που, όπως ακούμε, έκπληκτοι όλοι, περιείχε μαγαζιά, παραμάγαζα, κέρδη, λεφτά και άλλα λεφτά. Επίσης, περιείχε πολιτικές πιέσεις στον κύριο Σταύρο Παπασταύρου για να ενοχοποιήσει ψευδώς τη σύζυγο του σημερινού Πρωθυπουργού και τότε Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη. Έναν κατήφορο ο οποίος δεν σταματά εκεί. Περιλαμβάνει τον πρώην Υπουργό Άμυνας και τη σύζυγό του,
που μας εμφανίζεται πλέον με ντοκουμέντα να δίνουν εντολές σε αστυνομικούς για να παρακολουθούν και να συλλαμβάνουν δημοσιογράφους και εκδότες, δημιουργώντας ουσιαστικά μια παράλληλη δομή στο κράτος. Αλλά και τον γραμματέα του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, να βγαίνει στην τηλεόραση και να δηλώνει κατ' ουσίαν ότι όταν ο κύριος Καμένος και το σύστημά του παρακολουθούσε τους δημοσιογράφους και ζήταγε τη δίωξή τους, η ΕΕΠ κατ' εντολή της κυβέρνησης τότε παρακολουθούσε τον κύριο Καμένο που παρακολουθούσε τους δημοσιογράφους. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα και αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία να τα αντιμετωπίσουν οι βουλευτές, οι παριστάμενοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση τους, πλην όμως δεν μπορώ παρά να τα σχολιάσω και να περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Είναι φαινόμενα σύψης και παρακμής. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι το στίγμα που άφησε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αρκούσε στο ΣΥΡΙΖΑ η διακυβέρνηση του τόπου. Ήθελε να καταλάβει, όπως μας είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, τους αρμούς της εξουσίας. Είναι σαφές ότι το DNA του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ συνοψίζεται στο περίφημο «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Κυβερνήσατε δυστυχώς διχαστικά, απολυταρχικά, επιχειρώντας να ελέγξετε κάθε θεσμό και κυρίως τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε έστω και για ένα λεπτό τι θα γινόταν μέσα σε αυτή την ιερή αίθουσα, αλλά και έξω από αυτήν, αν στη θέση του τέως Υπουργού Επικρατείας βρισκόταν ένα στέλεχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Θα είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός και ο Τσίρος Τσίπρας θα ήταν εδώ συνεχώς να φωνάζει και να λέει ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Σήμερα που είναι? Ευτυχώς, την 7η Ιουλίου, ο ελληνικός λαός σας έκρινε, κύριε Τσακαλώτο, και σας έστειλε στα έδρανα που κάθεστε, στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Και αυτή η θέση, όμως, εμπεριέχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Σας καλούμε, λοιπόν, να αντιληφθείτε το θεσμικό βάρος της θέσης σας. Σας καλούμε, έστω και τώρα, τη 12η ώρα, να αυτοκαθαρθείτε. Να καταδικάσετε ρητά τα αντιλαρίσματα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στα καφέ. Γιατί η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ούτε μαγαζί, ούτε μαγαζάκι. Είναι η πατρίδα όλων μας και όλοι οφείλουμε να την υπηρετούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, κύριε Λιβανός. Ο κύριος Λιβανός, παρακαλώ. Το λόγο